Άρα μιλάμε για τις κόρες, μάλλον τις εγγονές της Θεοδώρας και το σπίτι δίπλα στο ποτάμι που εδώ τίθεται το θέμα αν θα αντέξει, αν θα μείνει όρθιο ή θα χαθεί για πάντα. Μιλάμε τώρα για μια μεγάλη επιτυχία. Σπίτι δίπλα στο ποτάμι που κυκλοφόρησε το 2007 πήρε στα χρόνια που ακολούθησαν, τα 17 αυτά χρόνια, πήρε τις διαστάσεις ενός μύθου ουσιαστικά στη συνείδηση των αναγνωστών. Και εγώ τώρα κλήθηκα να καταρρύψω ένα μύθο. Δηλαδή να τα βάλω με τον εαυτό μου. Δύσκολο. Θα υπάρξει όμως και συνέχεια. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Παιδιά μου, σας παρακαλώ, μην φτάσουμε τώρα στα δυσέγγωνα της Θεοδώρας. Φτάνει. Όχι, απλά υπήρχαν κάποια πράγματα να υποθούν ακόμα. Είναι πιο σύγχρονο. Οι εγγονές Θεοδώρας θα αντιμετωπίσουν καταστάσεις που ζήσαμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια. Από τη γυναικεία κακοποίηση μέχρι την παρένθετη μητρότητα, μέχρι τα όνειρα που καμιά φορά τσακίζονται και όσο τα κυνηγάς αυτά απομακρύνονται και το κόστος που πληρώνεις για να τα φτάσεις τελικά. Και η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο είναι ενώ στο πρώτο δεν τα κατάφεραν οι άντρες, δεν τα πήγαν πολύ καλά, δεν επιβίωσαν, στο δεύτερο παίζουν καθοριστικότατο ρόλο. Άρα πιστεύετε ότι θα έχει τη μεγάλη επιτυχία που είχε και το πρώτο βιβλίο, γιατί έχετε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη με το κάτι. Πρώτο βιβλίο. Απόλαυσα τη διαδρομή όταν το έγραφα. Όταν έγραψα το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, το πρώτο, κανένας δεν περίμενε αυτό που θα γινόταν. Άρα το αφήνω στην κρίση των αναγνωστών όπως πάντα, όπως σε όλα μου τα βιβλία, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια και πόσο τελικά η επόμενη γενιά θα αγαπηθεί. Έχετε κάποιο αγαπημένο από τα παιδιά σας, από τα βιβλία σας? Από τα παιδιά μου αγαπώ και τα δύο μου παιδιά το ίδιο. Από τα βιβλία μου πάλι. Ξεχωρίζω το Βάλσι με 12 θεούς, όχι για κανένα λόγο, αλλά γιατί το θεωρώ γούρι, επειδή με αυτό ξεκίνησε η συνεργασία μου με τις εκδόσεις Ψυχογιός το 2004, κλείνει 20 χρόνια φέτος. Από αυτή την έννοια και μόνο.